Πάμε στην πρώτη ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Έβγαινε ο κύριος Δημήτρης Δημητριάδης. Σωστά. Ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ουκρανία για επαγγελματικούς λόγους. Ωστόσο, ναι, ήταν από τους ανθρώπους τυχερούς, θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει κάποιος. Μέσω της Ρουμανίας έφυγαν και έφτασαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει περισσότερα, κύριε Δημητριάδη, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας στην Κρήτη και σε εσάς που ενδιαφέρεστε και πολύ έντονα ασχολείστε με αυτό το σώμα. Είναι υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωσή μας. Βέβαια, οι άνθρωποι βιώνουν ένα σκηνικό πολέμου. Σταθήκατε κατά κάποιο τρόπο τυχερός. Κοιτάξτε, σε ένα ζήτημα τόσο σοβαρό, δεν ξέρω, πρώτη φορά το ακούω, τυχερός σίγουρα ότι είμαστε ζωντανοί, αυτό είναι σοβαρό. Μπορεί να το βλέπω ότι εντάξει, πέρασε αυτό, αλλά δεν ήταν απλά τα πράγματα. Κύριε Δημητριάδη, να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Σε ποια περιοχή βρισκόσασταν στην Ουκρανία? Στο Κίεβο είμαι. Στο Κίεβο, για επαγγελματικούς λόγους. Ναι, ήμουν εκεί για επαγγελματικούς λόγους και την τελευταία μέρα ήταν να φύγω. Την Πέμπτη το απόγευμα είχα πτήσει. Ναι. Είχα κάνει, όπως λέμε, μοριακό τεστ, PLF που λέμε. Και λες, η ζωή συνεχίζεται. Σχεδιάζεις πράγματα για επόμενη μέρα. Και 23 του μηνός ήμασταν έξω και προγραμματίζουμε ακόμα διάφορες συναντήσεις και διάφορες συμφωνίες. Οπότε η πρώτη μέρα του πολέμου σας βρίσκει στο Κίεβο, σωστά, με το εισιτήριο στο χέρι, χωρίς ωστόσο να μπορέσετε τελικά να αναχωρήσετε. Έτσι ακριβώς. 5 και 4 το πρωί ξεκινάνε οι σιρήνες. Όταν είσαι στο ξενοδοχείο, κοιμάσαι και ξεκινάνε οι σιρήνες. Όσο και προετοιμασμένος να είσαι, που σχετικά είμαι κάπως αυτά, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Σε μια ώρα γίνεται άδεια η πόλη, δεν λειτουργούν τίποτα. Τα ταξί, τα αυτοκίνητα είναι ελάχιστα χρόνο στην πόλη. Και ξεκινάς να σκέφτεσαι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δηλαδή, ο καθένας με μια βαλίτσα, αυτά που βλέπουμε σε οφόνες, έτσι είναι. Ο καθένας μια βαλίτσα στο χέρι. Και πού κατευθυνθήκατε? Οι γυναίκες με παιδιά. Πού κατευθυνθήκατε? Ήρθαν οι φίλοι μου, επειδή έχω πολλούς φίλους εκεί στην Ουκρανία γενικά, σε αυτές τις πόλεις. Έστειλαν σώματα ασφαλείας, έχουμε κάποια άτομα, ήρθαν, πήραν το ξενοδοχείο και πήγα, έμεινα σε έναν φίλο μου 2 μέρες ακόμα στο Κίεβο να δούμε πώς θα πάει. Γιατί πριν από τότε σχεδιάζαμε ότι δεν θα προχωρήσουν οι Ρώσοι μέχρι το Κίεβο, θα σταματήσουν στην Ανατολική Ουκρανία, στον Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ και ίσως Μαριούπολη. Αλλά προχώρησαν παραπέρα. Μάλιστα, και μετά από 2 μέρες που έμενα εκεί, πήγα στη Δυτική Ουκρανία και από εκεί μετά αποφασίσαμε ότι πρέπει να έρθω εδώ. Και μετά με τα πόδια πέρασα τα σύνορα, στα σύνορα. Πολύ δύσκολα, με τραγικές εικόνες που έβλεπα. Καταρχήν στους δρόμους ελέγχουν πάρα πολύ με όπλα. Και ο κόσμος, παιδιά, χιλιόμετρα ουρές, στα σύνορα, παιδιά, γυναίκες, τραγική κατάσταση. Περνώντας τα σύνορα βλέπεις τους Ρουμάνους εθελοντές, κάνουν τρομερή, πολύ θετική είχα άποψη αυτούς, υποδοχή. Ζευγάρια, άντρες, γυναίκες, αφήνουν τις δουλειές τους, έρχονται, βοηθάνε, παίρνουν τους πρόσφυγες ή όποιοι περνάνε τα σύνορα, τους πάνε στα ξενοδοχεία, υποδέχονται, δίνουν νερά, φαγητά. Αλλά η κατάσταση από Ουκρανία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γυναίκες, παιδιά, δηλαδή σήμερα ξύπνησα και βγήκα έξω και είδα ψιλοχιονίζει σε εμάς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και λες, αυτός ο κόσμος, χιλιάδες κόσμος στο δρόμο με τα παιδιά, πώς περνάει έτσι τις νύχτες και τις μέρες. Φοβηθήκατε αυτές κάποια στιγμή για τη ζωή σας? Κοιτάξτε, δεν φοβηθήκαμε, να πούμε και αυτό, δεν είμαστε τέτοιο, αλλά επειδή έχω συνηθίσει κάποια πράγματα, αλλά και πάλι ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα και δεν ήξερες τι μπορεί να συμβεί, γιατί όταν υπάρχει πόλεμος κανονικός, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει στην επόμενη ώρα, μισή ώρα. Όταν συζητάμε πώς να προγραμματίσεις την ημέρα σου, εμείς σκεφτόμασταν πώς να σχηματίσουμε το πρόγραμμα και να οργανώσουμε για επόμενες κάποιες ώρες. Έχουν μείνει πίσω στην Ουκρανία γνωστοί σας, φίλοι σας, έχετε επικοινωνία μαζί τους? Ναι, πολύ. Εγώ είμαι χρόνια, 10 χρόνια πηγαίνω στην Ελλάδα, στην Ουκρανία. Και στη Μαριούπολη και στον Ντόνετσκ παλιά είχα φίλους. Είμαι διοικητής και στο αεροδρόμιο στη Μαριούπολη, το 11, το 12. Και στο Χάρκοβο έχω φίλους που είναι εκεί ακόμα,
στο Κίεβο, γενικά σε όλη την Ουκρανία έχω πολιτική. Είμαι και εκπρόσωπος εμπορικού επιμελητηρίου της Ουκρανίας, άρα έχω δει αυτούς τους συνεργάτες μου και συναδέλφους που μένουν εκεί. Πολλοί κόσμος δεν έφυγε. Μας είπατε ότι κρίσατε τραγικές εικόνες, ζήσατε τραγικές στιγμές, ειδικά στο δρομολόγιο με κατεύθυνση προς τα σύνορα. Ήταν μια, κοιτάξτε, κάθε οτιδήποτε συνέβαινε έχει τη σημασία του. Το ξεκίνημα του πολέμου που δεν περίμενες και μια ξαφνικό. Δηλαδή οι σιρήνες ήταν κάτι που δεν περιμένεις κάθε μέρα και δεν το ζεις. Μετά μεταφορά, μετακίνηση από το Κίεβο προς τη Δυτική Ουκρανία, άλλη μια δυσκολία που στο δρόμο έχει ανθρώπους με όπλα, συνέχεια σταματάνε, ελέγχουν. Βενζίνη βάζεις και περιμένεις 3 ώρες να βάλεις στη σειρά να βάλεις βενζίνη. Σε άλλοι βάζουν 20 λίτρα μόνο μπορούν να βάλουν τόσα. Από εκεί πέρα η επόμενη δυσκολία ήταν πώς πρέπει να φτάσεις στα σύνορα. Άλλη επόμενη κίνηση ήταν πώς να περάσεις στα σύνορα όταν έχει χιλιάδες πρόσφυγες και αυτά. Ευτυχώς είχαμε τη δυνατότητα και με βοήθησαν να περάσω, γιατί τώρα έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη και από το πρωί είμαστε στο προξενείο και προσπαθούμε να ασχοληθούμε πια με ανθρωπιστική βοήθεια. Δηλαδή, ένα κομμάτι τελείωσε εκεί, το άλλο ξεκίνησε από εδώ. Να δούμε πώς θα μπορέσουμε όλοι μας να βοηθήσουμε. Υπάρχουν και καταγράφονται τραγικές ελλείψεις ακόμα και σε βασικά, ακόμα και σε νερό. Αυτό έχουμε μάθει εμείς. Σε νερό, σε ψωμί, σε γάλα. Το νερό ήταν το τελευταίο που ξεκίνησε. Πριν από αυτό ξεκίνησαν ότι οι τράπεζες δεν λειτουργούσαν, δεν έδιναν καθόλου τα έτοιμα χρήματα. Φαρμακεία είχαν ουρές πάρα πολύ μεγάλες. Βενζινάδικα είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Που δίνανε κάποια στιγμή κάποια βενζινάδικα 20 λίτρα, όπως είπα. Αυτά δυσκολεύτηκαν. Τα μαγαζιά άρχισαν να μειώνονται τα τρόφιμα και τώρα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Και η κατάσταση και αντίθετα χειροτερεύει, δεν καλυτερεύει. Μάλιστα. Κύριε Δημητριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την υπομονή σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.